καλωσορίσετε σε ακόμη ένα official επεισόδιο. Σε αυτό το επεισόδιο χορηγεί είναι το Moments Photography, όπου αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τις ωραιότερες στιγμές της ζωής σας, και το Star B33, όπου με απομάκρυνε από τον κουβά. Δεν ξέρω τι σημαίνει κουβάς με το Star B33. Και μιας και ξεκινάμε με στοίχημα, θα σας δείξω ένα βίντεο που το εμπνεύστηκα από αυτό. Και θα σας πω πράγματα τα οποία οι περισσότεροι τα γνωρίζετε. Εγώ όταν παίζω στοίχημα, δηλαδή όταν παίζω under, έρχεται over. Παίζω άσο, έρχεται διπλό. Παίζω goal, no goal. Παίζω διπλή ευκαιρία άσο 2, έρχεται χ. Παίζω τριπλή ευκαιρία άσο χ διπλό, ακυρώνεται το match. Και συνήθως, οι περισσότεροι από εμάς πιάνουμε όλα τα match εκτός από ένα. Ένα! Και αυτό το ένα συνήθως το έχουμε παίξει over και είναι 1-1 στο 85. Και είμαστε σε φάση τρομερής αυτοσυγκέντρωσης, επίκλησης, προσευχής προς το Θεό, ώστε να μπει ένα γκολ και να πιάσουμε το over. Είμαστε κάπως έτσι. Σε παρακαλώ να μπει ένα γκολ, σε παρακαλώ να μπει ένα γκολ, σε παρακαλώ να μπει ένα. Τελικά το χάνουμε το δελτίο και φταίνε οι παίχτες, οι προπονητές. Έρχεται και ο φίλος σας από το χωριό και σου λέει: Πιέρα, φτιάρα, τα στείλω όλα, ρε. Δεν βλέπετε, ρε, που τα στείλω και εσύ σαν χαζικά στοιχεία, στοιχήματα, ρε. Αλλά αν τύχει και το πιάσεις, αισθάνεσαι κάπως έτσι. Άσο, άσο, έλα, θα πάμε ταμείο, έλα, θα πάμε. Over, over. Έλα, σε παρακαλώ να κερδίσω. Έλα, άντε, άντε, ταμείο, ταμείο, ρε, ταμείο. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Και συνεχίζουμε με χρέη. Όλοι χρωστάμε. Μα όλοι, μα όλοι. Δεν φταίσαι κάτι, δεν κάνεις κάτι λάθος. Χρωστάμε όλοι. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεσαι την κατάσταση αυτή. Π.χ. άλλος στεναχωριέται, άλλος κρύβεται, άλλος ρυθμίζει τα χρέη του, άλλος μπαίνει φυλακή. Εκτός βέβαια, αν είσαι πολιτικός, δημοσιογράφος, καναλάρχης, δεν πάει να έχεις και 455 εκατομμύρια χρέος, 700 δισεκατομμύρια χρέος κτλ. Δεν μπαίνεις φυλακή με τίποτα. Φυλακή μπαίνει ο καημένος ο Κοσμάκης που έκλεψε ένα γκουραμπιέ επειδή πεινούσε. Αλλά τέλος πάντων, με τα χρέη επιβεβαιώνεται η ύπαρξή σου. Υπάρχεις. Σε ψάχνει κόσμο, σε θυμούνται άτομα, σε παίρνουν τηλέφωνα. Παρακαλά να μην πάθεις τίποτα για να μην χάσουν τα λεφτά τους. Υπάρχεις, δηλαδή είναι λόγος ύπαρξης. Να, καλή ώρα. Είσαι πρακτική εταιρεία. Παρακαλώ. Γεια σας, ο κύριος Κοσμάς Οφιτσιάλ. Ο ίδιος. Θα ήθελα να μιλήσουμε σχετικά με το δάνειό σας. Ναι, τι, τι έπαθε. Έχετε καθυστερήσει την πληρωμή του 6 μέρες. Και μία σήμερα, 7. Έτσι θέλει, ρε. Έτσι. Επιμένει. Ψισταριά, ωραίος πλάτανος. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έτσι θέλει, ρε, έτσι θέλει να διαχειρίζεις τα χρέη σου. Έτσι. Έχει γούστο να είσαι πρακτική εταιρεία. Όχι, εντάξει, δεν ήτανε. Πάμε να δούμε το βίντεο. Ρε φίλε, η οικονομική σου κατάσταση είναι εξοργιστική έως και διανόητη. Βλέπω εδώ πέρα χρωστάς γενόπ ΔΕΗ 1000 ευρώ, ασφάλεια 2000 ευρώ, στεγαστικά δάνεια, διακοποδάνειο, ενίκεια απλήρωτα. Όλα αυτά βγαίνουν περίπου 20.000 ευρώ και έχεις μόνο 5. Τι θα κάνεις? Θα πάω να πιω καφέ. Εδώ είμαστε και πάλι. Η ιδέα του επόμενου βίντεο
μου ήρθε από κάτι που το παθαίνουμε όλοι. Δηλαδή, εκεί που είσαι άφραγος και δεν έχεις μία, ξαφνικά βρίσκεις ένα ξεχασμένο πεντάρυβο ή δεκάρυβο μέσα στην τσέπη από το παντελόνι σου. Είναι σαν να σε βλέπει ο Θεός και να σου λέει: δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι, ρε Κοσμά. Σου στέλνω μια έκπληξη. Μια έκπληξη. Κάνω έτσι, ρε. 5 ευρώ βρήκα. Και επειδή είμαστε στο θέμα παιχνίδι, τζόγος, τύχη, θα συνεχίσουμε με ένα βίντεο που το εμπνεύστηκα όταν βρέθηκα σε τουρνουά τάβλη. Τάβλη, το σπορ όλων των Ελλήνων, μικρών και μεγάλων. Ξέρετε, όταν παίζεις τάβλη, τα νεύρα ξεκινάνε όταν έχεις κακή ζαριά, όταν ο αντίπαλος έχει κολοφαρδία και από τους μαλάκες που έχεις από πάνω σου και σου δίνουν οδηγίες. Έχουμε δει πράγματα και πράγματα στο τάβλη. Να πετάνε πουλιά, να πετάνε ζάρια, να σπάνε τάβλη. Μέχρι και μπουνίδια είδαμε. Άρα ρε γατάκια. Έτσι παίζετε το τάβλη. Έτσι παίζετε ευρωπαϊκά. Σε αυτό εδώ το σημείο τελειώνει το Feature επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε, εύχομαι να περάσετε καλά. Να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, στην καναλάρα μου. Να μην ξεχάσετε να πατήσετε like στο Facebook και αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο. Ελπίζω να περάσετε καλά, παιδιά. Ο Feature, φίλοι μου, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Και όσο για τα χρέη, μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε καθόλου όμως, καθόλου. Τα λέμε! Και με στην καρδιά μου, με στο πανικό πηγαίνω. Βάζω τα καλά μου, παίρνω ό,τι έχω, βγαίνω και χορεύω, χορεύω. Ό,τι προβλήματα έχω στην άκρη τα αφήνω, ξεδίνω. Παίρνω φόρα, πάω στο μπαρ, βάζω τεκίλα και πίνω, και πίνω. Για τη στιγμή, για τη χαρά, για την παρηγορία.